πώς έχει ημερομήνα 28. 17 Δεκεμβρίου η Ευγενία Μανολίδου και η Νίνα Λοτσάρη ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν μια συναυλία στο θέατρο Μπάντμιγκτον. Και κάνουν ένα αφιέρωμα στο παγκόσμιο κινηματογράφο. Δηλαδή τα τραγούδια όλα που θα περάσουν τη βραδιά εκείνη θα είναι όλα κινηματογραφικά και σούπερ γνωστά, Θοδωρή μου. Ωραία. Τη βλέπουμε την Ευγενία. Πού βρίσκεται άραγε, στο σπίτι της είναι μπροστά στο πιάνο? Ευγενία μου, καλησπέρα. Είμαστε στο σπίτι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε αυτή την αναφορά στη συναυλία. Εμείς ευχαριστούμε. Πες μου λίγο πόσο, σε ποιο σημείο του σπιτιού σου είναι το πιάνο. Δηλαδή είναι τύπου, σε μια άκρη, είναι στο πιο επιβλητικό σημείο του σπιτιού. Είναι που μπαίνεις μέσα και το βλέπεις. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Είναι που μπαίνεις μέσα και το βλέπεις. Άρα δεσπόζει το πιάνο, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Και στο σπίτι και στη ζωή μου. Ωραία, πράγμα. Παίζει κανένας άλλος πιάνο στο σπίτι ή μόνο εσύ? Παίζει και η Θεοδώρα, η κόρη μας, και ο Περσέας, ο μικρός. Ο μικρός, ο μεγάλος όχι. Ο μεγάλος όχι. Έκανα πολλές προσπάθειες να τον πείσω να ασχοληθεί με τη μουσική και η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε όταν ήταν μικρός, πολύ μικρός βέβαια, από 3 χρονών τον έβαλα, αλλά δεν κάθισε. Μια ερώτηση. Όταν, αν μπει στο σπίτι και δει το πιάνο και κάτσει γιατί έχει όρεξη, το πρώτο κομμάτι που θα σου έρθει να παίξει, ποιο μπορεί να είναι? Εξαρτάται την περίοδο τη ζωή μου εκείνη τη στιγμή. Αυτή την εποχή? Αυτή την εποχή παίζω πολύ κινηματογραφικά. Πέξε μα κάτι, Ευγενία, πριν πούμε οτιδήποτε, επιτέλου μια φορά κι εμεί να μπορούμε να σε δούμε, να σε ακούσουμε να παίζει. Ό,τι θέλει. Πολύ ευχαρίστω. Ένα αγαπημένο μα soundtrack, δικό μου, ελπίζω και δικό σα, από του Πειρατέ Καραϊβική. Αχ, τρελαίνουν τα παιδιά μου αυτό. Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε. Σημείο, γιατί επειδή καθυστερήσαμε λιγάκι να βγούμε, πίστεψα ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να το ολοκληρώσω. Την άλλη φορά ελπίζω από κοντά. Πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Ευγενία, πες μου λίγο, πώς έγινε η επιλογή των κινηματογραφικών κομματιών και πόσα κομμάτια θα ακούσουμε εκείνο το βράδυ? Ναι, θα ακούσουμε περίπου 30 κομμάτια από το παγκόσμιο κινηματογράφο. Η επιλογή έγινε κυρίως από την Νίνα, της οποίας ήταν και η ιδέα για να γίνει αυτή η συναυλία. Εγώ θα διευθύνω την ορχήστρα που θα έχουμε εκεί, ζωντανά, και παράλληλα θα περνάνε και κινηματογραφικές σκηνές από τα τραγούδια που θα ακούγονται. Και είναι πολλά κομμάτια, είναι γύρω στα 30, η συναυλία θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Ανάφερε μας μερικά, ποια κομμάτια? Βεβαίως, θα ακουστεί ας πούμε το soundtrack από τον Ονό, το βασικό τραγούδι από τα Ψηλά τα Κούνια, το τραγούδι που τραγουδάει η Αντέλα από το Skyfall, που είναι και το πιο πρόσφατο. Επίσης από τον ελληνικό κινηματογράφο, ένας ουρανός μαστέρια, ας πούμε. Και πολλά άλλα τραγούδια, πολύ αγαπημένα και γνωστά. Πώς ήρθατε κοντά εσείς οι δύο, Ευγενία? Εσύ και η Νίνα Λοτσάρη εννοώ. Την Νίνα εγώ τη γνώρισα πριν από πολλά χρόνια, όταν τραγουδούσε στη Λυρική. Την είχα παρακολουθήσει, είχαμε συναντηθεί τυχαία και είχαμε πει κάποια στιγμή ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να συνεργαστούμε. Οι δρόμοι μας δεν έτυχε να συναντηθούν μέχρι πριν από λίγο καιρό, που επειδή εγώ ξεκίνησα να γράφω ένα καινούριο έργο, η ηρωίδα του οποίου μοιάζει πάρα πολύ εμφανισιακά στην Νίνα, την προσέγγισα
και τις ζήτησα να συνεργαστούμε σε αυτό το έργο, το οποίο ελπίζω να παρουσιαστεί μέσα στο 2013. Βέβαια, επειδή δέσαμε αρκετά καλά καλλιτεχνικά, σκεφτήκαμε ότι ίσως να είναι ώρα να κάνουμε κάτι λίγο πιο απλό, αλλά εξίσου όμορφο, τώρα μέσα στις γιορτές. Επίσης, στην αυλία θα έχει και πολύ έντονα άρωμα Χριστουγέννων. Πώς? Θα έχουμε αρκετά τραγούδια πολύ γνωστά, τα οποία είναι χριστουγεννιάτικα. Και αυτά από σινεμά ή όχι? Όχι, αυτά θα είναι γνωστά τραγούδια, τα οποία όλοι λίγο πολύ έχουμε τραγουδήσει. Αλλά για να δώσουμε και μία έτσι ιδέα Χριστουγέννων λόγω των ημερών. Λοιπόν, 17 Δεκεμβρίου και μόνο 17 Δεκεμβρίου. Ναι, θα είναι μόνο μία παράσταση και ελπίζω αν πάει καλά να την επαναλάβουμε. Τα εισιτήρια υπάρχουν από τώρα, μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί από τώρα. Πώς γίνεται, για βοήθησέ μας λίγο. Μπορούμε, από το ίντερνετ μπορούν όλοι να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, από το θέατρο Badminton και από τα public και από διάφορα άλλα σημεία στα οποία θα είναι διαθέσιμα. Εσείς οι δύο μαζί πώς είναι να συνεργάζεστε? Δηλαδή η εικόνα που έχουμε και για τις δυο είναι ότι είστε δύο γυναίκες αρκετά δυναμικές, τελειομανείς, προσέχετε τη λεπτομέρεια, κάθε μία φαντάζομαι έχει τη δικιά της άποψη στα πράγματα. Πώς πρέπει να είναι εκρηκτική η συνεργασία σας? Είναι νομίζω θετικά εκρηκτική. Εάν μπορεί να υπάρξει κάποιος τέτοιος συνδυασμός, νομίζω ότι ταιριάξαμε πολύ καλλιτεχνικά. Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τη σημερινή σου εμφάνιση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας περιμένω όλους στο Badminton στις 17 Δεκεμβρίου. Χίλια ευχαριστώ για αυτή τη σύνδεση και την εκπομπή και εσένα, Ελένη, προσωπικά και τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ και περιμένουν υπομονετικά για να κάνουν μια όμορφη σύνδεση. Και να πούμε βέβαια ότι έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να αποκτήσετε αν μας στείλετε mail στο ελένη3@papakialfatv.gr και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευγενία. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.